Θέλω να δω τον μπλε βουνό. Δεν έχω έρθει ποτέ άνοιξη. Του χρόνου τον Απρίλη θα είμαι οπωσδήποτε στην Άνδρο να πάμε εκδρομή στο βουνό με τα μπλε λουλούδια. Δεν πρόλαβε. Η Γιούτε, Δανέζα, στη Νέα Υόρκη από τα 22 της μέχρι τα 65 της, μέχρι το τέλος της, σε μονάδα παρηγορητικής φροντίδας, αφού ο καρκίνος της δεν παλευόταν πια. Τη γνώρισα λόγω Παντελή, πάνε κάπου 30 χρόνια. I'm Jutta Jensen. I'm a curator in the Department of Film at the Museum of Modern Art. Στις πρώτες συναντήσεις είχα ρόλο μεταφράστριας σε συζητήσεις των δυο τους για το ελληνικό και παγκόσμιο σινεμά, για τη ρετροσπεκτίβα που οργάνωσε στο ΜΟΜΑ με τις ταινίες του. Για τη γενναιόδορη πρωτοβουλία της να διασώσει το μεγάλο ερωτικό. Τα αρνητικά της ταινίας είχαν χαθεί κάπου στη Ρώμη και η Γιούτε φρόντισε από μια κόπια να κάνουν καινούριο αρνητικό στα εργαστήριά τους και μάλιστα από 16 μιλιμέτρα σε 35. Σιγά σιγά δεθήκαμε οι δυο μας, αποκαλούσαμε η μια την άλλη η αδελφούλα μου. Της βρήκα ένα μικρό σπίτι στις ταινίες της Άνδρου. Πότε στο βεραντάκι μου, πότε στο δικό της, πολλά βράδια με μικρή παρέα ή οι δυο μας, τσιμπολογούσαμε και πίναμε και κουβεντιάζαμε για πολιτικά, για ποδόσφαιρο, για τέχνη, κυρίως για ταινίες. Η Γιούτα ταξίδευε διαρκώς. Ξετρύπωνε ξεχασμένους ή άγνωστους Άραβες, Αφρικανούς, Ασιάτες σκηνοθέτες και οργάνωνε αφιερώματα στο ΜΟΜΑ. Ισότιμο το ενδιαφέρον της για τους μεγάλους διάσημους και τους μεγάλους άσημους. Ήξερε το σινεμά όχι μόνο σαν αποτέλεσμα στην οθόνη, αλλά όλη την περιπετειά του. Ταινίες με πενταροδεκάρες, ταινίες σε χώρες με λογοκρισία, κινηματογραφιστές που πήγαν φυλακή, που αναγκάστηκαν να τα παρατήσουν και να ανοίξουν για βιοπορισμό ένα κουρίο ή ραφτάδικο. Ο πολλής κόσμος, οι νέοι που πάνε σινεμά, διαλέγουν τον αγαπημένο του σκηνοθέτη ηθοποιό ανάμεσα στους Αμερικανούς κυρίως. Το μεγάλο διεθνές κοινό έχει προσανατολιστεί μονομερός προς την Αμερικάνικη κουλτούρα, τα αντίτυπά της, τα κακέκτυπά της, τα παρακλάδια της. Η Γιούτε αγωνιζόταν με σθένος για την πολυφωνία και πάθος για την ποιότητα. Στο στενιώτικο σπίτι της ερχόταν κάθε χρόνο μετά το Φεστιβάλ των Κανών και καθόταν κάπου 1,5 μήνα. Οι διακοπές της ήταν ένα μισάωρο μπάνιο στα γυάλια και 12 ώρες δουλειά στο βίντεο και στον υπολογιστή της. Με το Βαγγέλη Λουκίσα την πήραμε και λίγο πιο μακριά ελάχιστες φορές. Μια βουτιά στο Συνετή, μια στις αποθήκες, μια στο πίδημα της Γριάς, μια στο Χαλκολιμιώνα, μια βόλτα στο Καλυβάρι. Λάτρεψε την Άνδρο και νομίζω πως η ατμόσφαιρα του νησιού τρύπωνε και χωρούσε όλη στο κουζινάκι της και αυτό της ήταν αρκετό. Η Γιούτε μια γυναίκα με άνεση υποδοχής κάθε ξένης κουλτούρας και δημοκρατική οικειότητα με ανθρώπους σε όλη την γκάμα της διαφορετικότητας, εθνικότητα, θρησκεία, φιλή, μια γυναίκα με τη βαλίτσα στο χέρι, με ξάφνιασε στο τελευταίο μας τηλεφώνημα μια εβδομάδα πριν φύγει. «Ιωάννα, σε παρακαλώ μην έρθεις, δεν θέλω επισκέψεις, δεν έχω δυνάμεις. Αλλά είμαι εντάξει με αυτό που μου συμβαίνει. Να ξέρεις ότι νιώθω γεμάτη, γιατί γνώρισα και αγάπησα βαθιά την καλή Ελλάδα, γιατί απέκτησα επιτέλους και εγώ μια ρίζα κάπου, στην Άνδρο. Τελικά το είχα ανάγκη. Να μου φιλήσεις τον Παντελή και τα παιδιά, να φιλήσεις τον Βαγγέλη, τη Χαρίκλια και την κυρία Άννα στο καφενείο του χωριού».